λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά. Οι δανειστές με την εφαρμογή των μνημονίων ζητάνε από την Αθήνα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής όπως τα δάθησαν, πράγμα που σήμαινε ότι ο Έλληνας θα έπρεπε να θυσιάσει πολλά από όσα είχε κατακτήσει σφίγγοντας το μέγιστο βαθμό το ζωνάρι. Στις 2 Μαΐου του 2010, το Eurogroup μετά από αίτημα της Αθήνας συμφωνεί να παράσχει διμερή δάνεια ύψους μέχρι και 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλό κουράγιο. Στις 27 Οκτωβρίου του 2011, η έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσει πρόσθετο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τη συμφωνία, οι ιδιώτες θα αποδεχτούν σε εθελοντική βάση μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων που διαθέτουν κατά 50%. Η συμφωνία θα συνοδεύεται από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με διάρκεια μέχρι το 2021. Δεν θέλω να αποχωρήσω. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Γιώργος Παπανδρίου βρήκε τη χώρα σε αναβρασμό με αποκορύφωμα τη ματέωση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Παπανδρέου αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Να αποφανθεί ο ελληνικός λαός και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Η δημοκρατία είναι ζώσα και παρούσα και σε αυτήν ο πολίτης καλείται πέραν των καθιερωμένων εκλογικών διαδικασιών να ανταποκριθεί σε μια εθνική ευθύνη. Οι αντιδράσεις πολλές, μέσα και έξω και ειδικά από το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο, όπου Μέρκελ, Σαρκοζή και Μπαρόζο καλούν τον Παπανδρέου στις Κάνες τον Νοέμβριο του 2011 και εκφράζουν με έντονο τρόπο την αντίθεσή τους στην ιδέα για δημοψήφισμα. Με το δημοψήφισμα διαφωνεί και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Παπανδρέου αποσύρει την πρόταση και παραιτείται από την Πρωθυπουργία. Το δεύτερο μνημόνιο που συζητήθηκε στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 ψηφίζεται από την κυβέρνηση Παπαδήμου, που στηρίζουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Η Αθήνα σύεται από τις διαδηλώσεις. Ακολουθεί στις 9 Μαρτίου η ολοκλήρωση του PSI. Είναι ένα πρόγραμμα σκληρό που συνεπάγεται οδυνηρές θυσίες για ευρύτατα στρώματα, για το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας μας, σε συνέχεια θυσιών που έχουν ήδη γίνει. Στις 11 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών για την 6η Μαΐου του 2012. Ριζική η αλλαγή του πολιτικού τοπίου. Σχηματίζεται η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Αριστεράς με Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 κινείται στην ίδια λογική. Περικοπές. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κερδίκογλου. Τον Ιούνιο του 2013 θα γραφτεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Η κυβέρνηση Σαμαρά βάζει λουκέτο στην ΕΡΤ. Με την απόφαση διαφωνεί η Δημάρ του Φώτη Κουβέλη και λίγο αργότερα αποχωρεί από την κυβέρνηση. Θα τα καταφέρουμε. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με ποσοστό 36,34% και σχηματίζει κυβέρνηση συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές καταλήγουν σχεδόν πάντα σε αδιέξοδο, με αποκορύφωμα το εκβιαστικό τηλεγράφημα των δανειστών στις 25 Ιουνίου του 2015. Ή σκληρά μέτρα, ή Brexit. Στις 5 Ιουλίου η κυβέρνηση προσφεύγει σε δημοψήφισμα. Ο λαός θα πει όχι στις προτάσεις των δανειστών. Τα capital controls μπαίνουν στη ζωή του Έλληνα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Στις 6 Ιουλίου του 2015 παραιτείται ο Γιάννης Βαρουφάκης και αναλαμβάνει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η κυβέρνηση συνέχισε τις συζητήσεις για ένα νέο πρόγραμμα που κατέληξα σε συμφωνία στις 13 Ιουλίου μετά από ένα μαραθώνιο 17 ωρών. Η απόφαση σήμερα κρατάει την Ελλάδα σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ευστάθειας, δίνει δυνατότητες ανάκαμψης. Σκουρλέτης Πάνος. Η συμφωνία ψηφίζεται τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου του 2015 από 222 βουλευτές, αλλά με πολλές απώλειες για τον κυβερνητικό σχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις 20 Αυγούστου προσφεύγει σε προώρες εκλογές. Εγώ αισθάνομαι την βαθιά ηθική και πολιτική υποχρέωση να θέσω στην δική σας κρίση όλα όσα έπραξα. Και τα σωστά και τα λάθη.
λαός έδωσε μια καθαρή εντολή να συνεχίσουμε να παλεύουμε και μέσα και έξω από τη χώρα για να σηκώσουμε ψηλά την περηφάνεια του λαού μας. Σε εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ποσοστό 35,46% και σχηματίζει κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μετά από πολλές περιπέτειες και την επιβολή σκληρών μέτρων, η Ελλάδα καταφέρνει να βγει στο ξέφωτο τον Αύγουστο του 2018, αφήνοντας πίσω της την κληρονομιά του Καστελόριζου. Αφήνει πίσω της την 8χρονη Οδύσσια και την εποχή της σκληρής επιτροπίας, μια νέα σελίδα ελπίδας για τη χώρα και τους Έλληνες άνοιξε. Μετά από 8 χρόνια λοιπόν και 3 μνημόνια, η Ελλάδα αφήνει πίσω της ένα κύκλο ύφεσης και ταυτόχρονα καλείται να αλλάξει σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάκαμψη της οικονομίας. Να δούμε το χρονοδιάγραμμα των τριών μνημονίων. Πρωτοφανής για περίοδο ειρήνης ήταν οι συνέπειες της οκταετούς οικονομικής κρίσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τα προγράμματα οικονομικής στήριξης που συμφώνησε η χώρα μας με τους Ευρωπαίους Εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απέτρεψαν μεν μια άτακτη χρεοκοπία όταν οι αγορές είχαν κλείσει για την Ελλάδα, ωστόσο προκάλεσαν δραματική συρρήκνωση της οικονομίας, μείωση της παραγωγής και των επενδύσεων, κάθετη πτώση των εισοδημάτων και εκτόξευση της ανεργίας. Το Μάιο του 2010 και το Μάρτιο του 2012 η Ελλάδα συνάπτει 2 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 216 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου, οποιαδήποτε σκέψη για δανεισμό μέσω των αγορών ήταν απαγορευτική. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου σημειώνει αλματώδη αύξηση και από 4,5% τον Οκτώβριο του 2009 βρίσκεται μία ανάσα από το 40% το Φεβρουάριο του 2012. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων ήταν σχεδόν καταστροφικά για το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Από το 2008 μέχρι το 2016 η Ελλάδα έχασε το 28% του εθνικού της πλούτου. Μεγαλύτερα ποσοστά ύφεσης είχαν μόνο η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιαπωνία την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποχή της μεγάλης ύφεσης το 1930. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε απόλυτους αριθμούς το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρυκνώθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο κατά περίπου 68 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 242 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2008, κατρακύλησε στα 174 δισεκατομμύρια το 2016. Από ρυθμό ανάπτυξης 3,3% το 2007, η οικονομία βρέθηκε στο μείον 9,1 το 2011 και στο μείον 7,3 το 2012, πριν επιστρέψει σε θετικό ρυθμό 1,4 την περσινή χρονιά. Το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας αποδείχθηκε ευάλωτο. Σχεδόν όλοι οι βασικοί δείκτες της οικονομίας χτύπησαν κόκκινο. Συγκεκριμένα, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών βρέθηκε στο μείον 11% το 2011, η κατανάλωση στο μείον 9% το 2012 και οι επενδύσεις στο μείον 27% το 2009. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και υποβαθμίστηκαν δραματικά τα εργασιακά δικαιώματα και οι αμοιβές. Το 2008 η ανεργία ήταν 7,8% και οι άνεργοι υπολογίζονταν σε περίπου 364.000 άτομα. Το 2013 εκτοξεύτηκε στο 27,5% και οι άνεργοι έφτασαν το 1.300.000 άτομα. Τον περασμένο Μάιο η ανεργία υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 20%. Ο δείκτης των μισθών το 2007 ήταν συν 5,8% και μέσα σε 6 χρόνια μειώθηκε σχεδόν 17 μονάδες και έφτασε στο μείον 11,7% το 2013. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά μικρής ανόδου κατά 0,7% και φέτος το πρώτο τρίμηνο ο δείκτης μισθών παρουσίασε αύξηση κατά 4,9%. Εκ των υστέρων οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι ένας βασικός λόγος για τις δραματικές αυτές εξελίξεις ήταν το γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια οι δανειστές εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη διόρθωση του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της προηγούμενης δεκαετίας. Το 2009 η Ελλάδα είχε πρωτογενές έλλειμμα 10,1% του ΑΕΠ και συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα 15,1% του ΑΕΠ. Το 2017 η εικόνα άλλαξε πλήρως και ο προϋπολογισμός έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 4% και συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,9%. Το δημόσιο χρέος εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα και από τα 240 δισεκατομμύρια το 2007 έφτασε τα 356 δισεκατομμύρια το 2011. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκε στα 322 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος η Ελλάδα κλείνει πίσω της έναν επώδυνο κύκλο ύφεσης. Ταυτόχρονα καλείται να αλλάξει οικονομικό μοντέλο, να δώσει έμφαση στην εξωστρέφεια και σε τομείς με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να προσελκύσει επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανάκαμψης. Δεν υπάρχουν λόγοι για πανηγυρισμούς, αναφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.